είναι τράπια το ψημότητο. Μοίρα, γνωστή και με το προσωνύμιο Τίγρης, έδρα της στο αεροδρόμιο του Άραξου. Η αρχαιότερη μοίρα της πολεμικής αεροπορίας, εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα αεροσκάφη F-16 Block 52 Advanced, ικανή να αναλάβει αποστολές αναχέτησης, βομβαρδισμού και αεροφωτογράφησης μέρα και νύχτα. Βρεθήκαμε σε καταστάσεις 116 πτέρυγας μάχης στον Άραξο, που στεγάζει την 335 μοίρα. Έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να έρθουμε κοντά στα στελέχη της ένδοξης μοίρας και να σας μεταφέρουμε εικόνες από αυτά που βιώνουν καθημερινά οι Τίγρες με τα F-16 Block 52. Η 335, όπως γνωρίζετε, είναι μοίρα δίωξης βομβαρδισμού, οπότε όπως καταλαβαίνετε τα όπλα που χρησιμοποιεί είναι αέρος εδάφους. Εξειδικεύεται στην άφεση ειδικών όπλων τύπου JDAM, JSO και GBU-50. Το όπλο JDAM και JSO που χρησιμοποιείται κατά κόρον είναι όπλα αέρος εδάφους, τα οποία μπορούν να πλήξουν στρατηγικούς στόχους στο έδαφος από μεγάλη απόσταση με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Η ένδοξη ιστορία της μοίρας μας ξεκινάει το 1941, όπως είπατε, από το Ακύρ της Παλαιστίνης. Εκεί ήταν που συστάθηκε για πρώτη φορά η 335 μοίρα υπό τη στέγη της Royal Air Force της Βρετανικής Αεροπορίας με αεροσκάφη Hurricane. Από τότε και δίνοντας λαμπρές μάχες στους ουρανούς της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, της Βόρειας Αφρικής, της Ιταλίας, της Ιουγκοσλαβίας κατά τη διάρκεια του πολέμου και πάνω από τον ελληνικό αεροχώρο, η μοίρα μας με την απελευθέρωση επανήλθε στην Ελλάδα το 1944 και εξοπλισμένη με Hurricane και αεροσκάφη Spitfire, περνώντας για λίγο από το ελληνικό, πήγε και μεταστάθμισε στο Σέδες. Εκεί παρέμεινε για μερικά χρόνια, μέχρι που εξοπλίστηκε με τα αεροσκάφη TAF-33 και F-84, με τα οποία για αρκετά χρόνια επίσης επιχειρούσε στον ελληνικό χώρο. Τον Απρίλιο του 1964 αφήχθησαν τα F-104, με τα οποία η μοίρα επιχειρούσε μέχρι το 1992. Το 1993 εξοπλίστηκε με τα αεροσκάφη Α7, που για εκείνη την εποχή ήταν επίσης σύγχρονα αεροσκάφη, και τα οποία μέχρι το 2008 ήταν αυτά με τα οποία η μοίρα επιχειρούσε. Τον Μάιο του 2009 προσγειώθηκαν τα πρώτα αεροσκάφη F-16 Block 52M, με τα οποία η μοίρα επιχειρεί από τότε μέχρι και σήμερα σε τρεις ρόλους: αναχέτηση, βομβαρδισμό και αεροφωτογράφηση. Παρόλο που οι Τίγρες της 335 βρίσκουν το πραγματικό τους εαυτό στον αέρα, όλα ξεκινούν στο έδαφος. Μια άρτια προετοιμασία είναι πάντα το κλειδί για την απόλυτη επιτυχία της αποστολής. Ο συντονιστής του σχεδιασμού αυτού είναι ο αξιωματικός επιχειρήσεων. Ο αξιωματικός επιχειρήσεων της μοίρας είναι ο καθήλυνα αρμόδιος και υπεύθυνος έναντι του μοιράρχου για την καθημερινή εκπαίδευση όλου του επιχειρησιακού προσωπικού της μοίρας. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και παρακολουθεί στενά το καθημερινό πτυτικό πρόγραμμα και φροντίζει έτσι ώστε αυτό να είναι προσαρμοσμένο στην εμπειρία του καθηπταμένου, στις ανάγκες του και να είναι τέτοιο που να του δίνει το μέγιστο εκπαιδευτικό όφελος και σε αυτόν μεμονωμένα αλλά και στο σύνολο των ικανών της μοίρας σαν ομάδα. Πριν από την εκτέλεση κάθε αποστολής, οι Τίγρες βρίσκονται στο briefing room για να αναλύσουν κάθε φάση της και να συντονίσουν τις κινήσεις τους καταρχήν επί χάρτου, έτσι ώστε να έχουν πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Καλημέρα. Παιδιά, θα συντονίσουμε τα ρολόγια μας φεύγοντας από εδώ και θα χρησιμοποιήσουμε GPS χρόνο στο αεροσκάφη. Η πτήση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα είναι εκπαιδευτική. Οι πιλότοι θα εκτελέσουν άσκηση εναέριας μάχης ACM 2 εναντίον 1. Έχουμε δηλαδή δύο αμυνόμενα αεροσκάφη που προσβάλλονται από ένα εχθρικό.
Ο αντικειμενικός σκοπός του ζευγαριού είναι να κάνουν survive, kill, separate. Ατομικά, εφόσον διαπίστωσε ότι θα έχουμε μαζί μας τις χάρτες αποστολής μας, DTC DVR, χάρτες ενημερωμένους πάντα και κοιτάξτε να έχουμε υπογεγραμμένα τα CRF και τα FCIF μας. Αρχικά πρέπει να κάνουν break στον επιτιθέμενο εκτελώντας IR management ώστε να μην του επιτρέψουν να εκτελέσει βολή FOX 2. Ο νούμερο 1 εδώ θα εκτελέσει ένα αρχικό αποχωρισμό απομακρυνόμενος από τη μάχη. Στη συνέχεια, τηρώντας την αμοιβαία υποστήριξη, ένας από τους δύο με αθέατη είσοδο θα εκτελέσει quick kill στον επιτιθέμενο. Με την επιβεβαίωση της κατάρρευσης του εχθρού, δίνεται η εντολή της γρήγορης απομάκρυνσης προς την φίλια περιοχή. Λοιπόν, αυτά για το overview της αποστολής. Ρωτήσεις, απορίες, οποιοδήποτε σκοτεινό σημείο στο briefing. Ωραία. Έχει η ώρα του step, είναι 1:30 ακριβώς. Μπορούμε να αποχωρήσουμε. In a case, a man with intent on his face. And if a man walks in a place, let it be known I won't hesitate. This a long time coming like a comet pass. Got them all fired up from the rocket blast. And if I fall on my sword, turn my bone to ash. Let it clog up the sand in that hourglass. We in the title fight, blow for a blow. And you can reap the benefit of what I have to show. Cause I'm about that worth of which you don't appear to know. So you can take the scene while I take over the show. Φτάνοντας στο shelter, ξεκινούν οι διαδικασίες για την προετοιμασία της πτήσης με τον εξωτερικό έλεγχο του αεροσκάφους από τον πιλότο. Αυτό που κάνει είναι απλά να επιβεβαιώσει ότι η πολεμική του μηχανή είναι σε τέλεια κατάσταση. Για την άψογη εικόνα του υπερσύγχρονου αεροσκάφους είναι επιφορτισμένη η τεχνική και η οπλουργή της μονάδας. Ακούραστοι με απόλυτη ακρίβεια αναλαμβάνουν να βρίσκονται τα αεροσκάφη της μοίρας πάντα έτοιμα να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε αποστολή. Η προετοιμασία του αεροσκάφους για την πτήση απαιτεί πολύ μεράκι και πολύ αγάπη. Και αυτό γιατί ο υπτάμενος που θα το πάρει είτε για επιχειρησιακή πτήση είτε για εκπαιδευτική πτήση πρέπει να φύγει με ασφάλεια και να επιστρέψει με ασφάλεια πίσω. Το αποτέλεσμα του τριγώνου υπταμένου μηχανικού του πλουργού είναι η επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της πολεμικής αεροπορίας που είναι η διασφάλιση και η υπεράσπιση του εθνικού εναέριου χώρου μας. Face off, now this fool sounding like he gone and turn his bass off. This an ace card, cut the game short. Τρίγωνο επιταμένου μηχανικού και οπλουργού θα μας εξασφαλίσει ότι θα βρεθούμε στο 100% του αξιόμαχου της πολεμικής μας αεροπορίας και με τον τρόπο του να βρισκόμαστε πάντα και όποτε χρειαστεί στον αέρα με το αεροπλάνο. Εμείς σαν οπλουργοί φορτώνουμε το αεροσκάφος με όπλα όταν αυτό ζητηθεί και με τη σειρά μας συμπληρώνουμε το τρίγωνο υπταμένου τεχνικού οπλουργού έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε το αεροσκάφος στο 100% των δυνατοτήτων του ως πολεμική μηχανή. Λαμβάνοντας υπόψη τον ψυχολογικό παράγοντα σε μια αποστολή δίωξης βομβαρδισμού, θα έλεγα ότι είναι το πιο εύκολο κομμάτι της αποστολής. Είμαστε τόσο καλά εκπαιδευμένοι
που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι δεν μας απασχολεί ο ψυχολογικός παράγοντας. Συμβαίνουν σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο οι αερομαχίες μας. Τώρα η δυσκολία αυτών των αποστολών έγκυται στο γεγονός ότι δεν έχει γίνει προηγούμενη ενημέρωση, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν οι αντίπαλοι μας σε κάθε περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, είμαστε άρτια εκπαιδευμένοι, εκτελούμε όλες τις αποστολές αυτές και σε μεγαλύτερη δυσκολία συνήθως στις μεταξύ μας πτήσεις εκπαίδευσης, οπότε μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε πάντα με τον σωστό τρόπο. Όσον αφορά τα συναισθήματά μας, είναι τα ίδια με κάθε είδους πτήση. Είμαστε εκπαιδευμένοι σε μέγιστο βαθμό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε σε κάθε περίπτωση την κατάσταση. Η επιμότητα της 3-2-5 μοίρας είναι όπως όλες οι μοίρες αναχέτησης στην πολεμική αεροπορία. Έχουμε αεροσκάφη που είναι σε ετοιμότητες των 5 λεπτών, των 15 λεπτών, των 60 λεπτών. Αυτά δεν παίζει ρόλο, μπορεί να είναι και ημέρα και νύχτα. Επίσης έχουμε αεροσκάφη για σκοπούς βομβαρδισμού, για συμμετοχή στη δύναμη Δέλτα. Αυτή τη στιγμή τώρα οι πτήσεις που απαιτούνται να κάνουμε για έκτακτες αποστολές δεν έχουν μειωθεί, βρίσκονται στην ίδια ένταση, συνεχίζουμε να πετάμε στο Αιγαίο όποτε και όπου χρειαστεί με την ίδια πάντα αποτελεσματικότητα. Κύριε Αποστολή της 335 μοίρας όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Η 335 μοίρας σε καιρό ελληνικής περίοδου έχει ως κύρια αποστολή την επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας της μοίρας και ταυτόχρονα την τήρηση ετοιμοτήτων αεροσκαφών επιφυλακής σε εθνικό και ανατολικό επίπεδο. Σε περίοδο πραγματικών επιχειρήσεων, η 335 μοίρα θα κληθεί να αναλάβει και να φέρει εις πέρας αποστολές προσβολής στόχων εδάφους με υπερσύγχρονα όπλα και ταυτόχρονα αποστολές αεράμινας.
Καταλαβαίνετε ότι δεδομένου των απαιτήσεων, των μεγάλων απαιτήσεων που επικρατούν στο περιβάλλον της πτήσης, η ψυχοσωματική κατάσταση στην οποία πρέπει να βρίσκεται ένας υπτάμενος είναι άρτια. Όσον αφορά τον ψυχολογικό τομέα τώρα, έχουμε μάθει και έχουμε εκπαιδευτεί έτσι ώστε την ώρα που θα κλείσει η καλύτρα, οτιδήποτε μας απασχολεί και όλα τα προβλήματά μας να μείνουν εκτός. Όσον αφορά τις σχέσεις υπταμένων μεταξύ υπταμένων, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μια οικογένεια. Οπότε θα πρέπει να είναι τέτοιες σχέσεις που επικρατούν σε μια οικογένεια. Οι σχέσεις μας με τους τεχνικούς πρέπει επίσης να είναι σε πολύ καλό επίπεδο, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε αυτή η μηχανή να πετάξει. Η εκπαίδευση παρέχεται και εκτός ελληνικού FIR με τη συμμετοχή σας σε διεθνείς ασκήσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται οι Έλληνες σε σχέση με τους νατοϊκούς συναδέλφους? Το επίπεδο των Ελλήνων υπταμένων όχι απλώς είναι φάμιλο αυτών των άλλων χωρών, αλλά και πολλές φορές ανώτερο από αυτούς. Αυτό αποδεικνύεται από τις διακρίσεις και την έκφραση συγχαρητηρίων που δέχονται όλες οι ελληνικές μοίρες μετά τη συμμετοχή τους σε νατοϊκές ασκήσεις. Σαν πρόσφατο παράδειγμα, μπορώ να αναφέρω τη συμμετοχή μας στο NATO Tiger Meet, που έγινε στη Σαραγώσα το Μάιο του 2016, όπου αποσπάσαμε τα καλύτερα σχόλια. Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι άλλες αεροπορίες επιδιώκουν τη συνεκπαίδευση και τη συμμετοχή σε ασκήσεις με την ελληνική αεροπορία. Έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση το έργο της 335 μοίρας και γενικά το έργο της πολεμικής αεροπορίας? Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας αυτή την περίοδο είναι σαφές ότι έχει επηρεάσει και το έργο της πολεμικής αεροπορίας. Το περιβάλλον είναι συνεχώς εξελισσόμενο και είναι επιτακτική πλέον ανάγκη η διατήρηση του αξιόμαχου της μοίρας. Γι' αυτόν τον λόγο, ο τρόπος που έχει επηρεάσει όλο αυτό το έργο της μοίρας είναι ότι είμαστε πλέον πιο αποτελεσματικοί σε κάθε μας εκπαιδευτική πτήση. Προσπαθούμε να βγάλουμε μαθήματα από κάθε δευτερόλεπτο της πτήσης. Αυτό βέβαια απαιτεί πολύ μεγαλύτερο επαγγελματισμό. Κάθε υπτάμενος πρέπει να είναι πολύ περισσότερο προετοιμασμένος για κάθε αποστολή που θα πάει να πετάξει. Επίσης, πρέπει η εκπαίδευση να είναι ρεαλιστική, να έχουν στηθεί τα πράγματα όπως πρέπει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποκομίσουμε το μέγιστο όφελος από κάθε πτήση. Η άρτια κατάρτιση λοιπόν του προσωπικού και η πειθαρχία στον αέρα, αλλά πάνω απ' όλα το ήθος των υπταμένων, είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή απαιτείται και έχουμε για να έχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται κάτω από μια καλλιέργεια νοοτροπίας ασφάλειας πτήσεων τέτοια, η οποία δεν επιτρέπει καμία παράβαση ή παραβίαση κανόνων. Μέσα σε όλα αυτά και έχοντας όλοι τα προβλήματα ίσως που όλος ο κόσμος έχει, είναι και οι τεχνικοί μας οι οποίοι δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό και με τον υδρότα τους μας δίνουν τα αεροπλάνα μας πάντα για να μπορούμε να τα πετάξουμε με τον καλύτερο τρόπο και τα φτιάχνουν για εμάς ούτως ώστε να είμαστε ασφαλείς. Οι αερομαχίες για πολλούς από εμάς είναι κάτι που ακούγεται ως εχθρική εισβολή στο Αιγαίο και κατ' επέκταση στη χώρα μας. Ισχύει απόλυτα αυτό ή μπορεί να το δει κανείς και ως μια πολύ καλή ευκαιρία για εκπαίδευση μεταξύ των δύο πλευρών? Δεν ξέρω αν η άλλη πλευρά το βλέπει για εκπαίδευση. Εμείς πάντως δεν το βλέπουμε καθόλου σαν εκπαίδευση. Το βλέπουμε σαν μια πραγματική αποστολή, την οποία αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Ο λόγος που βρισκόμαστε εκεί είναι για να αποδείξουμε έμπρακτα ότι ανά πάσα στιγμή η αεροπορία μας είναι σε θέση να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα και δίκαια.